Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Νίκος Κικίλιας, ο Διευθυντής Συμβάσεων στο ΝΕΟΠΗ. Ε, να, πω, να ξεκινήσω να πω ότι πέρα από τους παρευρισκόμενους στην αίθουσα μας παρακολουθούν διαδικτυακά περισσότερα από 300, 300 σύνεδροι και πολύ περισσότεροι συνάδελφοι σε όλες τις περιφερειακές διευθύνσεις του ΕΟΠΗ. Ε, στη σημερινή συζήτηση θα μιλήσουμε για το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος ανάπτυξης συμβάσεων ε, στο, στο δίκτυο α, υπηρεσιών υγείας. Έχουμε τη χαρά σήμερα στο, πάνελ αυτό να είναι μαζί μας η Υφυπουργός Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Καλημέρα. Καλησπέρα. Ο κύριος Χαμακιώτης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών, εκπροσωπώντας ιδιωτικές κλινικές. Ο εκπρόσωπος της ΕΣΑΜΕΑ, δυστυχώ ήταν στο σημερινό πάνελ ο κύριος Λεοντόπουλος, αλλά μια ξαφνική αδιαθεσία δεν καθίσει δυνατό να βρίσκεται σήμερα μαζί μας. Είμαι σίγουρος ότι το μυαλό του είναι στη σημερινή γιορτή. Και ο κύριος Δημητριάδης που εκπροσωπεί τις μονάδες αιμοκάθαρσης, την Ελληνίκ και μονάδες υγείας. Ξεκινώντα, θα έλεγα ότι οι συμβάσει έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη ενό δικτύου. Ε, και φυσικά όλοι γνωρίζετε ότι το 2012 δεν ήταν μια εύκολη εκκίνηση. Μια πολύ δύσκολη αφετηρία με σοβαρέ ελλείψει σε ανθρώπινο δυναμικό και υποδομέ. Αλλά καταφέραμε να κάνουμε τι πρώτε συμβάσει και σιγά σιγά να αναπτύσσονται συμβατικέ σχέσει που οδηγούσαν και στην αποζημίωση των παρόχων. Και για κάτι που είμαστε πάρα πάρα πολύ περήφανοι αυτή τη στιγμή, μετά από 10 χρόνια λειτουργία, είναι να έχουμε 22.000 παρόχου. Οι οποίοι δίνουν πρόσβαση σε όλου του ασθενεί, σε όλου του πολίτε, αλλά και στι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω τη διασυνοριακή περίθαλψη. Σε αυτό το γράφημα θα δείτε τη δουλειά των εργαζόμενων στο ΝΕΟΠΗ. Έχουμε μία διαχρονική αύξηση, όπου την τελευταία τριετία παρατηρούμε ότι μαζί με την εκθετική αύξηση της χρηματοδότησης κατά 20% στην πρωτοβάθμια, είχαμε μία αντίστοιχη αύξηση των παρόχων. Και αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ θετικό, όπως ήταν και ο Υπουργό Οικονομικών, ο κ. Σταϊκούρας. ενισχύουμε με άμεσο και έμεσο τρόπο την ελληνική οικονομία. Σίγουρα συζητάμε για επενδύσεις στον χώρο της υγείας και σε καινοτομία στην τεχνολογία της υγείας. Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας μέσω, αυτής, μέσω των συμβάσεων και σίγουρα είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για ανάσχεση του brain drain που ε, υπήρχε υπήρχαν ζητήματα πολύ σοβαρά στον επιστημονικό κλάδο. Θεμέλιος λήθος ενός συστήματος υγείας, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και μία μεταρρύθμιση που έγινε πολύ πρόσφατα ήταν η προσωπική γιατρή. Το priority για το Υπουργείο Υγείας, το είπε και ο, και ο Υπουργός, ο και έπρεπε ο οργανισμό ακόμα μία φορά να δείξει τι δυνάμει του. Πολύ δύσκολο έργο. Έπρεπε να ξανασχεδιάσουμε τον τρόπο που συνάπτουμε συμβάσει και γεννήθηκε μία ιδέα. Να δημιουργήσουμε τι ψηφιακέ συμβάσει, το e-contracts. Καταφέραμε να διαχειριστούμε στο πρώτο στάδιο εκατοντάδε αιτήσει γιατρών για σύναψη σύμβαση και πετύχαμε να είναι μία paperless διαδικασία. Ταυτόχρονα έχουμε ιατρικέ επισκέψει. Έχουμε διαγνωστικά εργαστήρια, που σας είπα, το τελευταίο τριετία αυξήθηκαν. Έχουμε τους φυσικοθεραπευτές. Ο κύριος Λιμπερίδης αναφέρθηκε σε αυτή την εξαιρετική συνεργασία μέσω της συλλογική σύμβαση με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών, που μειώνει επίσης το διοικητικό και λειτουργικό κόστος. Και φυσικά όλα τα κέντρα υγείας. Θα έλεγα ότι εγώ προσωπικά έχω αισθανθεί τις μεταρρυθμίσεις υγείας μέσα από τι συμβάσει. Τι να πρωτοθυμηθώ, το 14 που ως α, α, πάροχος έχοντας τις μονάδες υγείας και μετά ως αγοραστής, τη θεσμική παρέμβαση που αφορούσε την πρωτοβάθμια με τον οικογενειακό και την μεταξέλιξή της σαν προσωπικό, τις πολύ πρόσφατες σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν για τις προληπτικές δράσεις με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, Σίγουρα ο οποίο συμμετέχει ενεργά. Σίγουρα θα μα πει και στο επόμενο τραπέζι και η κυρία Αγαπηδάκη, έρχονται και άλλε πολύ σημαντικέ δράσει για τον ελληνικό πληθυσμό. Σε αυτή τη δέσμη, ειδικά για τον καρκίνο του μαστού, έχουμε κάνει εξειδικευμένε συμβάσει για πολυγονιδιακέ και για τον έλεγχο γονιδίων μπράκα 1 και 2. Κάτι που το αναγνωρίζουν και οι ίδιοι ασθενεί. Και φυσικά αναλυτικά αναφέρθηκε και ο κύριο Πασχάλη, έχουμε συνδέσει την ποιότητα με τις συμβάσεις. Ήταν ένα πολύ μεγάλο βήμα και καινοτόμο σε επίπεδο διοικητική και οικονομικής διαχείρισης και φυσικά τα αποτελέσματα έχουμε δει πώς βελτιώθηκε το επίπεδο των μηχανημάτων. Εξίσου σημαντικό παράγοντα είναι η νοσοκομιακή περίθαλψη, η οποία καλύπτεται μέσα από τι ιδιωτικέ κλινικέ και θα σταθώ στο σημείο ότι επεκτείναμε τη συνεργασία. Είναι και εδώ και ο κύριος Καμακιώτης να μας να αναφερθούμε αναλυτικότερα στη συζήτηση. Να υπογράψουμε μνημόνια συνεργασία για μονάδε συντατική θεραπεία σε μια περίοδο όπου η υγειονομική κρίση από την πανδημία καθιστούσε αναγκαία την ανάπτυξη μονάδων ΜΕΘ στο Εθνικό Σύστημα Υγεία. Σαββατοκύριακα, αργά το βράδυ, σε συνεργασία με του υπουργού, Α, καταφέραμε να επεκτείνουμε τη συνεργασία με τις ιδιωτικές κλινικές. Και ναι, κυρία Δικήτρη, αν γυρίσω το, το βλέμμα προς τα πίσω στο παρελθόν, και αν ρωτήσουμε αν άξιζε, πράγματι άξιζε. Γιατί εξυπηρετήσαμε χιλιάδε κόσμο μέσα από αυτή τη συνεργασία. Μονάδε αιμοκάθαρση, κεντρικό πυλώνα σε μια ευαίσθητη ομάδα όπω είναι η Ευρωπαθή, έχουν διπλασιαστεί μονάδες οι μονάδε οι ιδιωτικέ την τελευταία πενταετία και καλύπτονται και αποζημιώνονται μέσα από το δίκτυο του ΕΟΠΗ. Ιδιωτικέ ψυχιατρικέ κλινικέ. Θεωρώ ότι έχουμε μείνει λίγο πίσω. Στο επόμενο διάστημα πρέπει να σταθούμε και να δούμε και τα προγράμματα, όπω κάνει η κυρία Ράπτη ω υπουργό υπεύθυνη τη ψυχική υγεία, πώ μπορούμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία και να βελτιώσουμε τι υπηρεσίε. Τα κέντρα υποκατάσταση, τα οποία επίση εξαιρετικά συνέβαλαν στο post-COVID σύνδρομο που ταλαιπωρούσε του ασθενεί. Και κάτι που οι εκπρόσωποι τη ΠΕΜΗΝ ο κύριο Χρονόπουλο, ο κύριο Δατσέρη, έθεσαν μετά από διαπραγμάτευση ότι 10 χρόνια έκαναν να πάρουν σύμβαση με τον οργανισμό. και αυτό το πετύχαμε και θεωρώ ότι ανοίγει για τι μονάδε ημερήσια νοσηλεία ειδική οφθαλμολογία μια νέα περίοδο που η οποία θέλει να εξειδικεύει τι υπηρεσίε του και να παίρνει με πάντα ποιοτικά στάντα. Το 2017 αναπτύξαμε τις συμβάσεις των λοιπόν υπηρεσιών συμβάσεις για σκευάσματα ειδική διατροφής, υγειονομικού υλικού, α, ορθοπαιδικά είδη, τεχνητά μέλη που είναι αρκετά καινοτόμα στην τεχνολογία, την περιτοναϊκή ως συμπλήρωμα των συμβάσεων που είχαμε για τις αιμοκαθάρσεις, τα οπτικά είδη και νομίζω ότι και σε αυτό μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα και να έχουμε συνολικά συμβάσεις, και το διαγνωστικό ραδιοφάρμακο και τη μείωση που πετύχαμε. Και φυσικά έχουμε και τα φαρμακεία για τη φαρμακευτική παρήθαρψη και τα ιατροτεχνολικά με τη συλλογική σύμβαση με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών. Ένα σημείο όμως που πρέπει να σταθώ είναι ότι υπάρχει ένα ανησυχητικό στοιχείο. Ειδικά σε αυτές τις συμβάσεις έχουμε το τελευταίο διάστημα ε, διπλασιάσει τις καταγγελίες και αυτό δεν το κάνουμε ως ε, μια άτυπη τιμωρία προς τους παρόχους αλλά για να προσφέρουμε προστασία στους πολίτες, στους ασθενείς από κακές πρακτικές. Αναπόσπαστο κομμάτι των συμβάσεων είναι η διαπραγμάτευση. Η αλλαγή σκοπού ε, σε αγοραστή ε, συνέδεσε την ανάγκη να αρχίσουμε να αγοράζουμε υπηρεσίες μετά από διαπραγμάτευση. 2013, μνημόνια, οικονομική κρίση. Η έννοια της διαπραγμάτευσης εκείνο ότι η διάστημα είχε μόνο αρνητική σημασία. Και όμως με τον πρώτο πρόεδρο της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης το 2014, τον κύριο Βοζίκη, Καταφέραμε να έχουμε τις πρώτες συμβάσεις για μονάδες τεχνητού νεφρού και μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης. Πετύχαμε εξοικονόμηση, βάλαμε κλινικούς κανόνες και σήμερα είδαμε ότι διπλασιάστηκαν. Το 2018 είχαμε το διαχωρισμό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σε φαρμάκου, θα μας, πει, θα μας μιλήσει αναλυτικά και η κυρία Γκογκοζιώτου, η πρόεδρος, και στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης αμοιβών και Τυπών λοιπόν, με πρόεδρο τον κύριο Παπαϊωάννου. Σαφέστατα, ό,τι έχουμε καταφέρει στις διαπραγματεύσεις ε, αποτυπώνονται σε όρους ποιότητας και οικονομικό όφελος. Ε, θεωρώ ότι την επόμενη χρονιά θα αγγίξουμε ένα δισεκατομμύριο ευρώ εξοικονόμηση, το οποίο είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό νούμερο σε σχέση με τη χρηματοδότηση που έχει ο οργανισμός. Σε αυτό το σημείο θα σταθώ και θα απευθυνθώ κυρίως στα άτομα με αναπηρία, στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, στα άτομα της τρίτης ηλικίας και να τους πω ότι καταφέραμε να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ υγεία και κοινωνική φροντίδα. Εδώ είναι και η κυρία Μιχαηλίδου κοντά μας, θα μας ζηλίσει γι' αυτό. Ε, όμως θέλω να πω ότι ε, έχω, γνωρίζοντας τις περισσότερες διοικήσεις, η κυρία Καρποδίνη ε, 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 είχε το χάρισμα που λέμε στο leadership να μπορεί να ακούσει, άκουσε τη δομημένη πρόταση που της καταθέσαμε και ο Υπουργό Υγεία μαζί με την κυρία Μιχαηλίδου πήραν τι κατάλληλε αποφάσεις, διπλασιάστηκε η χρηματοδότηση και σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε 79 στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης συνδευλημένες και 100 περίπου μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αναμένουμε να έχουμε. Και θα σου πω και μία είδηση γιατί είμαστε live ακόμα και στο συνέδριο στείλαμε την πρώτη σύμβαση στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών και είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό. Φυσικά για να πετύχουμε όλα αυτά, δεν είχαμε ποτέ δέκα χρόνια αυτή την εικόνα. Συνεχίζουμε να είμαστε πιστοί στη φιλοσοφία μας. Έχουμε πίστη στο όραμα, βάζουμε διαρκώς στόχους και θεωρώ ότι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη πορεία, αλλά ήταν διαρκώς ανωδική. Σαν στόχους θεωρώ ότι πρέπει να επεκτείνουμε τις νέες συμβάσεις μας με όρους και αποτελεσματικότητας, να αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Βλέπω την κυρία Καϊτελίδου για το ζήτημα με τον ΟΔΠΗ. Όπως είπε και ο κύριος Αθανασάκης με την πανεπιστημιακή κοινότητα, αλλά και με φορείς του εξωτερικού, διότι α, δεν σας κρύβω το 2013-2014 είχαμε και μια συμφωνία μνημόνιου συνεργασίας με το ΙΝΑΜΗ στο τον ασφαλιστικό φορέα στο Βέλγιο. Να ενισχύσουμε τις διαπραγματεύσεις, να εισάγουμε νέα μοντέλα αποζημιώσεων. Πρέπει σταδιακά να περάσουμε από το παραδοσιακό και προβληματικό κατά πράξη και περίπτωση σε, νέες, σε νέα αποζημιωτικά, τα bundling payments, τα P4P, το risk sharing. Σίγουρα, εν υπέκταση των ψηφιακών συμβάσεων, το e-contracts νομίζω μειώνει το διοικητικό, το διοικητικό βάρος, πόσο μάλλον δε, όταν δεν έχει το απαιτούμενο προσωπικό για το μέγεθος του, του οργανισμού. Και για τελευταίο θα πω για ένα πάρα πολύ φιλόδοξο project, το οποίο είναι το Contracts Live. Αυτό που θεωρώ ότι λείπει από τον οργανισμό είναι να ανοίξουμε μια ψηφιακή πύλη, να επιλέξουμε πιλωτικά ενδεχομένω συμπαραμεθόριο ή συγκεκριμένε ομάδε ασθενών, διαβητικών, νευροπαθών και να μπορούμε να του καθοδηγούμε live μέσα από το σύστημα, αλλά τι υπηρεσίε μπορεί να πάρουν και τι ποιότητα. Και σίγουρα η ανάδραση μια τέτοια σχέση είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί οδηγούν στο benchmarking των παρόχων. Μέσα σε αυτό το κλίμα, να ευχαριστήσω και πάλι, θεωρώ ότι συνεχίζουμε δυναμικά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες τις διοικήσεις του οργανισμού που πέρασαν. Τα στελέχη και όλους τους οργανωζόμενους και σίγουρα σε αυτή την καταπληκτική ομάδα που με ανέχετε καθημερινά. Σας ευχαριστώ πολύ.